Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι λογικό κύριε Ρήγα να θεωρείτε ότι 1000 άνθρωποι ήταν μόνο εχθές στο Σύνταγμα, γιατί είναι προφανής η απέχθεια απέναντι στον διαμαρτυρόμενο λαό. Δεν θέλετε ούτε να κοιτάξετε και άρα δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε τι πλήθος υπήρχε εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής ημερομηνία, αυτή που ανέφερε ο αγαπητός κύριος Νεράτζης ή ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Τραγάκης, για το από ποια χρονολογία αναφέρεται να έχει κατατεθεί ξανά πρόταση δυσπιστίας εναντίον Προέδρου της Βουλής. Θέλω όμως να επισημάνω, δεν κάθισα να το μετρήσω και να το δω με τις λεπτομέρειές του, αλλά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το διάστημα και πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις όπου κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίνει και ψηφίζει ένα προεδρείο όπως αυτό το προεδρείο στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου, όχι γιατί συμφωνεί με την πλειοψηφία αυτή, όχι γιατί εγκρίνει τις πολιτικές, αλλά γιατί ακριβώς αξιολογεί ότι στην περίοδο αυτή είναι τόσο κρίσιμα τα πράγματα που είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι πυλώνες, οι θεσμικοί πυλώνες της δημοκρατίας για να αντισταθούν σε κυβερνητικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τη δημοκρατία, που καταλύουν τους θεσμούς, που εξουθενώνουν κάθε δικαίωμα και της μειοψηφίας αλλά και του λαού. Και περί αυτού πρόκειται. Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι μια πολιτική διεξόδου από την κρίση. Η πολιτική των μνημονίων δεν είναι μια πολιτική εξόφληση του χρέους. Είναι μια βίαιη, συνεχής και συστηματική, μέσω των περίφημων αναδιαρθρώσεων, βίαιη αναδιανομή του πλούτου από τους πολλούς στους πολύ λίγους. Αυτό συντελείται στη χώρα μας και αυτό συντελέστηκε εχθές με την ψήφιση αυτού του περίφημου νομοσχεδίου. Δεν είχαν οι διαφορές της πολιτικής άποψης. Ήταν ότι βήμα-βήμα, άρθρο-άρθρο αυτό το νομοσχέδιο μετέφερε τεράστιο πλούτο, είτε στον αγροτικό χώρο, στην κτηνοτροφία, είτε στα φάρμακα, είτε στους ναυτικούς και στην ναυτιλία, είτε στις τράπεζες, είτε σε κάθε τομέα, σε κάθε ρύθμιση, σε κάθε φράση αυτού του νομοσχεδίου. Η συνεπαγωγή ήταν μεταφορά πλούτου. Ακόμα και οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής μετέφεραν σε διάφορα κολέγια τη δυνατότητα να δίνουν άσκηση επαγγέλματος σε μηχανικούς και σε δικηγόρους. Αυτό τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Είναι πολιτική? Είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων? Και αυτό ήταν το πνεύμα και η ουσία της πρότασης δυσπιστίας απέναντι στον Υπουργό Οικονομικών, τον αρχιτέκτονα όλης αυτής της πολιτικής και όλου αυτού του νομοσχεδίου. Φυσικά ο κ. Χατζηδάκης τεράστιες ευθύνες, φυσικά ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, όλοι οι υπουργοί. Αλλά ο αρχιτέκτον ήταν εκείνος. Και η σύνταξη αυτού του περίφημου χθεσινού νομοσχεδίου δεν ξέρω πού γινόταν. Αν γινόταν πράγματι στα γραφεία των υπουργείων ή κάπου αλλού. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικεί το δικαίωμα να εκφράσει την ελληνική κοινωνία, και αυτή ήταν η ουσία της πρότασής μας, να ταυτιστεί και να συμπορευτεί με την λαϊκή απέτηση να μην ψηφιστούν τέτοιου είδους νομοσχέδια και να μην ασκούνται τέτοιες πολιτικές. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική θέλει κατάργηση των θεσμών, των δημοκρατικών θεσμών. Αν δεν έχεις κοινωνική στήριξη, αν δεν έχεις λαϊκή βάση, αν δεν έχεις συνένεση λαϊκή, δεν μπορείς παρά να στηριχτείς ή στις ξυφολόγιες και στα τάγκς ή σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Αυτά είναι αλφαβήτα. Και το κράτος έκτακτης ανάγκης και οι έκτακτες συνθήκες αυτό ακριβώς καθιερώνουν την υποβάθμιση κάθε δημοκρατικού δικαιώματος και του κοινοβουλίου και της μειοψηφίας και των πολιτών. Και αυτό υπερασπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται το Προεδρείο της Βουλής χωρίς να ερευνήσει, χωρίς να απευθυνθεί στη νομική υπηρεσία με ένα επιχείρημα το οποίο, όπως λένε οι νομικοί, στασιάζεται να πάρει θέση. Ποια θέση? Τη θέση που ανέρεσε η κυβερνητική πλειοψηφία ενώ ο εκπρόσωπός της εδώ είχε αποδεχθεί. Γιατί δεν πήρε το Προεδρείο της Βουλής τη θέση του Υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης όπως δηλώθηκε εδώ? Με ποια επιχειρήματα, με ποια διερεύνηση προχώρησε στην ανέρεση αυτής της θέσης? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Βουλή, η αυτοδιοίκηση, οι δημοκρατικοί αιρετοί θεσμοί πρέπει να αντισταθούν σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις που δεν είναι άσκηση πολιτικής από μια πλειοψηφία η οποία προφανέστατα και αδιαμφισβήτητα δεν έχει λαϊκή συνένεση και λαϊκή έγκριση. Βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν η αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατότητα σε τόσο κορυφαίες στιγμές να εκφράσει τη λαϊκή βούληση με πρωτοβουλίες που εκείνη θα κρίνει και να της το απαγορεύει το Προεδρείο της Βουλής, όταν έχει αυτό το Προεδρείο το οποίο έχουμε στηρίξει και ψηφίζοντάς το, αναθέτοντάς του ακριβώς αυτές τις προσδοκίες, να σταθεί όρθιο απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τρόικας, του κυρίου Στουρνάρα, του κυρίου Σαμαρά και όχι να γίνει προέκταση της κυβερνητικής βούλησης. Αυτό ήταν το σημαντικότερο νόημα και της πρότασης της πιστείας στον κύριο Στουρνάρα και της πρότασης της πιστείας απέναντι στον Πρόεδρο και στο Προεδρείο και στον τρόπο που η Βουλή πρέπει να διεκδικήσει την καταξίωσή της. Διότι όλες αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες που τους αφαιρέθηκε εχθές και με τις διατάξεις του νόμου και με τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σημαντικό μερίδιο όχι του πλούτου τους, των δυνατοτήτων να αναπαραχθεί η δυνατότητά τους να ζήσουν και να αφήσουν στα παιδιά τους ένα μέλλον για χάρη ολιγοπολίων, για χάρη μειοψηφιών που κυριαρχούν. Όλες αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες δεν είχαν δικαίωμα να μιλήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το προβλεπόμενο, από το σύνταγμα της διαδικασίας, τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων. Έχουν δικαίωμα οι φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων να έρχονται στο Κοινοβούλιο και τουλάχιστον για 5 λεπτά να καταθέτουν την δική τους οπτική και την δική τους πραγματικότητα στο Κοινοβούλιο που οφείλει να τη λαμβάνει υπόψη για να νομοθετεί. Στο τόσο κορυφαίο νομοσχέδιο, αυτό που αλλάζει, όπως το είπατε και οι υποστηρικτές του, ιστορικό, είναι οι αναδιαρθρώσεις, η περίφημη μαγική λέξη, οι φορείς αναγκάζονταν να παρεμβαίνουν στο κηλικείο της Βουλής, συνοθούμενοι δια των προεδρίων τους και προσπαθώντας να συζητήσουν με τους υπουργούς και τους βουλευτές στο κηλικείο της Βουλής. Η θεσμική λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας δεν τους επέτρεπε. Το Προεδρείο λοιπόν, ποια καθήκοντα έπρεπε να υπερασπιστεί, ποιες αξίες? Ολοκληρώστε παρακαλώ. Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Ποιες αξίες, ποιος ρόλος, είναι επέκταση, η Βουλή, προέκταση και κατά συνέπεια το Προεδρείο τους,
της εκάστοτε κυβερνητικής βούλησης και κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί. Ούτε επιστημονικά, ούτε θεωρητικά, ούτε πρακτικά κανείς. Και νομίζω ότι κανείς στην αίθουσα δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό ως άποψη. Αυτό είναι που συζητάμε σήμερα, ως συνέχεια της χθεσινής συζήτησης. Και εκεί πραγματικά πρέπει να δοθούν απαντήσεις, όχι για το αν θα δεχτείτε ή δεν θα δεχτείτε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν θα τελειώσουμε με αυτές τις ιστορίες. Αν πραγματικά το Προεδρείο και η Βουλή σύσσωμη θα αναβαθμίσει το ρόλο της και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αρνούμενη να υποταχθεί στις τροπολογίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις τροπολογίες του Υπουργού Υγείας και στην κάθε Υπουργέ, μια τροπολογία η που κάθε μια από αυτές ήταν και μερικά εκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να περιορίσουμε ή να υποβαθμίσουμε τη συζήτηση και τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο φτηνές επιχειρηματολογίες ότι δήθεν δεν είχαμε άλλο να κάνουμε και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου της και είναι πάρα πολύ κέρια για την περίοδο την κρίσιμη που περνάει ο τόπος. Δεν δίνει μάχη προσώπων. Εξηγεί τις εξηγήσεις. Για την αποκατάσταση βέβαια της ακρίβειας και της αλήθειας, εμένα ως Αντιπρόεδρε, δεν με ψηφίσατε, όπως είπε ο κ. Παπαδημούλης, τοποθετούμενος τότε, γιατί είχατε κάτι με το πρόσωπό μου, αλλά για πολιτικούς λόγους. Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, το πολυνομοσχέδιο το συζητήσαμε χθες. Σήμερα συζητούμε κάτι άλλο. Το κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική διαδικασία έχουν κανόνες. Αυτούς υποτίθεται ότι υπηρετούμε. Περισσότερο γι' αυτό